Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς του ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, του παντού παρών και τα πάντα πληρών, σωρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εθέκε σύνος εφημίν και καθάρισε με εμάς από πάσης κυλίδος και σώσε να λέτες Αμήν. Είδαμε, μάλλον ερμηνεύσαμε ένα κομμάτι από το πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Δώσαμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Κυρίου, όπως τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, που περιγράφει το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Με πολύ λίγα λόγια τώρα αυτά που σχολιάσαμε για να έχουμε και συνέχεια. Αναφέρει ότι είναι σφραγίδα ο Υιός του Θεού. Της ουσίας του Θεού. Και αποτύπωμα της λαμπρής δόξης του. Με άλλα λόγια, όπως μιλάμε ή μάλλον πιστεύουμε και το εκφράζουμε στο σύμβολο της πίστεως, ομοούσιος του Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Βέβαια, γέννηση υπάρχει στον ουρανό. Τον γέννησε, λέει, από την ουσία του ο πατέρας του. Δεν χρειάζεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν χρειάζεται καν το πώς γεννήθηκε από την ουσία του πατέρα. Αυτό είναι μόνο γνωστό στον Πατέρα. Στην Αγία Τριάδα δηλαδή, που είμαι έτσι. Σήμερα θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, αφού δίνουμε ερμηνεία στην προς Εβραίους επιστολή. 1080 χρόνια 1080 χρόνια πριν από τη γέννηση του Κυρίου ομίλησε και έγραψε ο προφήτης Δαβίδ στο ψαλτήρι του. Έγραψε για αυτή τη γέννηση που μόλις προανέφερα, λέει χαρακτηριστικά, τον προβάλλει, λέγει, στον κόσμο ο πατέρας μέσω των προφητών και την ώρα που τον προβάλλει κηρύσσει Υιός μου Ιησύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι. Εξηγώ. Εσύ είσαι το παιδί μου. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Μου έκανε εντύπωση
τι είχα και εγώ απορία. Μάλλον, αν δεν είχα απορία, είχα δώσει τη λύση ότι ο Μωυσής που έγραψε τη δημιουργία του κόσμου, σίγουρα την έγραψε εν Πνεύματι Αγίω και πίστευα ότι με το φωτισμό τον απλό συνέβη και αυτό. Αλλά μόνο αυτό πίστευα, ότι τον φώτισε ο Θεός και έγραψε τη δημιουργία μόνο. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι και κάτι παραπάνω έγινε. Ρώτησε κάποτε μια μοναχή, γράφει στο βιβλίο του βίου του Οσίου Πασίου το Γεωρίτη, πώς την έγραψε γέροντα την Πεντάδευκο ή τη δημιουργία του κόσμου που περιγράφει την πρώτη μέρα κανένα εκείνο, τη δεύτερη μέρα κανένα εκείνο, τη τρίτη μέρα και τις έξι μέρες δημιουργίας. Και η απάντηση που έδωσε ο Γιώδας ήταν: όπως εσύ βλέπεις τηλεόραση και περνάει εικόνα μπροστά σου, και ο Θεός το ίδιο έκανε στο Μωυσή. Είδε σε μια τηλεόραση του Θεού με το μυαλό, με το πνεύμα που είχε ο Μωυσής, τηλεόραση του πέρασε και είδε τις έξι μέρες δημιουργίας. Γιατί αναφέρει και κάτι άλλο, ότι κάποια στιγμή ο Άγιος Παΐσιος, πως καθόταν με μια παρέα, για να έχουμε κάποια στοιχεία, πως γράφουνε, πως μιλάνε οι Άγιοι για κάτι. Πιστεύουμε ότι τους φωτίζει, αλλά την ώρα που συζητούσε με έναν ή δύο νέους, δηλαδή είχε πέρα ανθρώπους, πω τι γίνεται στο Βιετνάμ τώρα, σκοτώνουν αθά παιδάκια. Γέροντα, πώς μας το λες, ρε παιδί, το βλέπω. Στη τηλεόραση λέει το βλέπω, ακριβώς έτσι. Μου έκανε εντύπωση. Έτσι όλοι οι προφήτες, όλοι μηδενός εξαιρεμένου, ό,τι προφήτευσαν, επειδή ο χρόνος είναι μηδέν, δεν υπάρχει χρόνος για τον Θεό καθόλου, μηδενίζεται και η απόσταση και ο χρόνος. Δηλαδή τοπικά και χρονικά εκείνο που για μας θα γίνει μετά από 500 χρόνια παράδειγμα ή μετά από μια εβδομάδα, δεν ισχύει για το προφήτη που παίρνει το μήνυμα για να γράψει ή την εικόνα για να γράψει κάτι. Το βλέπει γεννόμενο τη στιγμή αυτή που το βλέπει. Ούτε πριν υπάρχει ούτε μετά. Το τώρα μόνο. Μηδενίζεται η απόσταση, μηδενίζεται και ο χρόνος. Ο προφήτης Δαβίδ λοιπόν, γράφει σε ψαλμό μέσα, καθαρά, πολύ καθαρά, ότι Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Βλέπει και γράφει. Θα πείτε, βλέπει το πατέρα, και ο Αβραάμ είδε τρεις αγγέλους που ήταν Αγία Τριάδα, γιατί δεν άντεχε να δει την Αγία Τριάδα. Αυτό που γράφουν, όμως είναι ορατό και το μεταφέρουν στο βιβλίο μέσα και το γράφουν. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι αφηρημένο και γράφεται, αλλά κάτι συγκεκριμένο που βλέπετε και γράφεται. Λέει λοιπόν, τον παρουσιάζει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο και λέει, να το παιδί μου, εγώ σήμερα το γέννησα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό,
το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το σήμερα, όπως τα ακούτε, το γέννησα, φανερώνει ότι ήταν γεννημένος προαιωνίως, για να το καταλάβουμε εμείς. Αυτό. Δεν υπάρχει χτες και αύριο και μεθαύριο. Για το Θεό υπάρχει αυτό που είναι, είναι ο αιώνιος Θεός. Και γεννάει από την ουσία Του, είπαμε, δεν θέλει καθόλου έρευνα αυτό που λέμε τώρα. Δεν φτάνεται, είναι αποκάλυψη. Γι' αυτό λέγεται αποκάλυψη. Λέει, εγώ ο Πατέρας σε γέννησα σήμερα. Είναι λοιπόν, να το χωνέψουμε στο μυαλό μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός. Γιατί Θεός είναι και ο Πατέρας. Και γεννάει ο Θεός, ασύλληπτος η διανιά μας, προαιωνίως, λέει πάλι ο Δαβίδ, «Συ είσαι ιερεύς, προαιώς φόρο γεννησάσαι». Το προαιώς φόρο, εσφόρος δεν είναι ο διάβολος, πως δεν μπερδεύεται, είναι αυτός που κουβαλάει φως. Δηλαδή πρωτού γίνει ο ήλιος, πρωτού γίνει ο κόσμος, πρωτού γίνει το φως, σε γέννησα εγώ ο Πατέρας. Προ έως φόρου εγέννησά σε, λέει. Σε γέννησα. Μέχρι σήμερα εγώ έλεγα ότι ήταν προ έως φόρου, ότι εννοούσε τον... Έως... Να λοιπόν που γυράσκω ήδη διδασκόμενος. Θα δώσω αναλυτικά το έως φόρος. Έως στα αρχαία ελληνικά έψιλον, δασία ωμέγα σίγμα, είναι η αυγή. Η έως. Φόρος, εκείνος που κουβαλάει την αυγή, το φως. Το καταλάβαμε. Άρα φως εκ φωτός, δεν λέει εκεί πέρα κάπου το σημείο. Είναι κουβαλάει το φως. Και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Κουβαλάει λοιπόν, είναι ο Κύριος φως, μεταφέρει φως, δίνει φως, φωτίζει, αγιάζει, καθαρίζει. Είναι φωτιστικό, καθαρτικό, όλες οι ιδιότητες έχει. Είναι φως ο Κύριος. Εκ του πρώτου φωτός. Φως εκ φωτός. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Δεν σου και το πράγμα. Γεννήθηκε λοιπόν ο Κύριος προ αιωνίως, δηλαδή στους ατέρμονες αιώνες, δεν πιάνεται ποτέ, δεν περικλείεται ποτέ σε χρόνο η γέννηση του Κυρίου μας ως Θεού Ιησού Χριστού. Λέει, η λυγκιά παθαίνει ήλιγκο το μυαλό που επιχειρεί να μάθει την προαιώνια γέννηση του Κυρίου. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας που έχει γράψει ύμνους για τη γέννηση από την Παναγία ως ανθρώπου, όχι ως Θεού από τον Πατέρα Του, προσέξτε το, λέει η λυγιά δε νους, παθαίνει ήλιγο, λέει, το μυαλό που προσπαθεί να συλλάβει και τη γέννηση, πώς γεννήθηκε και από την Παναγία. Γιατί συνέλαβε κατά τρόπο παρθενικό η Παναγία. Γέννησε και έμεινε παρθένος. Δεν πιάνεται στο μυαλό αυτό το πράγμα. Εμπνεύματι Αγίου. Λέει, αν εκεί το μυαλό ζαλίζεται να δώσει ερμηνεία, πώς θα δώσει ερμηνεία για τη γέννηση του Κυρίου από τον Πατέρα Του. Άρα λοιπόν είναι ο Υιός του Θεού, ο προαιωνίως γεννημένος.
και αυτόν τον Υιόν του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος, αυτά που γράφει τα μεταφέρει από την προφητεία του Δαβίδ και λέγει γεννήθηκε και τον πρόβαλε στους αγγέλους κατά έναν τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, σαν σε τηλεόραση. Ούτε και άγγελοι γνωρίζουν, τον πρόβαλε. Να το παιδί μου. Πώς το λέει αυτό? Αφού το πρόβαλε, λέγει, προσκυνησάτωσαν αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Όλοι οι άγγελοι τον προσκύνησαν. Κάπου ο Δαβίδ, ο προφήτης Ισαΐας, είδε τον Κύριο της δόξης επί πτερήγων αγγέλων. Πώς εμείς στη λειτουργία που είναι μυστήριο μέγα, σωτήριο μυστήριο, του φωνάζουμε ψαλμικά Άγιος, 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 Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης. Είναι παλμένο από αυτή την προβολή που και ο προφήτης Ισαΐας είδε και την αναφέρει και την έχουμε μέσα στη λατρεία μας. Δυστυχώς δεν ομιλώ για μας. Η άγνοια μαστίζει τα βαπτισμένα αδέρφια μας, εισέρχονται στο χώρο της Εκκλησίας, αγρό έχουν αγοράσει, περί άλλα τυρβάζει ο νους. Εκεί συντελούνται στη λειτουργία, συντελείται το μέγα μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, μυστήριο. Εκεί άγγελοι, λέει, συμμετέχουν και άγιοι και εμείς είμαστε στήλες άλλα τους. Αλλά εκείνος λοιπόν που πρόβαλε τον Υιό τους αγγέλους, εκείνος ο ίδιος αναφέρει σε μας. Αυτός, λέει, το διαβάζω, τι μας λέγει για να το χωνέψουμε. Αυτός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Κοιτάξτε, στη δημιουργία του κόσμου και εννοώ ορατών και αοράτων, όπως λέει, το πιστεύω, και σε αυτά που βλέπουμε και σε αυτά που δεν βλέπουμε, πήραν μέρος και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αλλά εκείνος που δημιούργησε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός, καλώς τον, ο Χριστός είναι ο διόν, θα το εξηγήσω, κάτσε κάτω, κάτσε, μην μιλάς καθόλου, κάτσε κάτω, ναι, κάτσε κάτω. Ο Χριστός είναι ο εξού, ο διού και ο διόν τα πάντα αγένα του. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή, δεν θυμάμαι πια. Δηλαδή, από τον Πατέρα πήρε την εξουσία, γίνεται αιτία να δημιουργεί ο κόσμος από ευεργεσία, το διόν σημαίνει εξαιτίας του οποίου έγινε ο κόσμος. Και ποια είναι αιτία που έγινε ο κόσμος? Η αγάπη του. Δεν είχε ανάγκη καν τον κόσμο ο Θεός. Αλλά εκείνο που οδήγησε στη δημιουργία τον Κύριο να γίνει ο κόσμος, είναι η ίδια αιτία που τον έκανε να κατεβεί κάτω όταν αμάρτησε και να σταυρωθεί. Η αγάπη, η άπειρη αγάπη του Θεού. Γεννάει τον Υιό λοιπόν ο Πατέρας και λέει
είσαι παιδί μου, αλλά θα έχεις και αδέλφια. Θα έχεις και αδέλφια. Εσύ είσαι ο φυσικός υιός μου. Φυσικό παιδί είναι εκείνο που γεννιέται κατευθείαν από κάποιο πρόσωπο. Θετός υιός είναι εκείνος που νομοθετείται, που το παίρνεις με νόμο και το κάνεις παιδί. Εμείς είμαστε θετά αδέλφια του Κυρίου μας, θετά παιδιά του Θεού. Και ο νόμος που γίναμε παιδιά του, το Ευαγγέλιο, οι γραφές. Με αυτό το νόμο γίναμε παιδιά του. Το γράφει λοιπόν, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γεννικά σε, εγώ σε γέννησα σήμερα, αιώνια δηλαδή, προαιώνια, και απαντάει ο Υιός στον Πατέρα, έσω με αυτό εις Πατέρα. Όχι, ο Πατέρας συνεχίζει, εγώ θα είμαι Πατέρα σου. Και αυτός έστε μη Υιός. Εγώ θα είμαι Πατέρας και αυτός θα είναι παιδί μου. Αυτό από το Δαβίδ την προφητεία που τα έβλεπε, επαναλαμβάνω για μια φορά. Και αυτόν που είναι παιδί μου, τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, προσκυνησάτος εν αυτόν, θα τον προσκυνήσουν όλοι άγγελοι, πάντες οι άγγελοι αυτού. Και όχι μόνο αυτό, όταν θα πάρουμε εικόνα από τα επίγεια για να καταλάβουμε τα ουράνια. Ένας βασιλιάς βγάζει την οικογένειά του, τα παιδιά του, έχει γιο, έχει γιους και λοιπά, γιο, ας πούμε ένα, και λέει, τον έχει στα δεξιά του και λέει, να παιδί μου, εδώ δίπλα μου θα κάτσεις, αυτή η θέση σου ανήκει τιμητικά στα δεξιά μου, σε μένα τον πατέρα σου τον βασιλιά. Χρησιμοποιεί και η γραφή για να καταλάβουμε τη σχέση του Υιού προς τον Πατέρα, του Θεού, του Θεού προς τον Πατέρα, την εικόνα την ίδια. Τον παρουσιάζει λοιπόν στον κόσμο και λέγει, ο θρόνος σου, ο Θεέ, μιλάει ο Πατέρας στο γιο, το λέει χαρακτηριστικά, ο θρόνος σου, ο Θεέ, εδώ λέει ο Θεός. Αλλά το ο Θεός δεν σημαίνει, ο Θεός σημαίνει, είναι, πώς λέμε, ο τι καλός είσαι, ο θρόνος σου, ο Θεέ, εις τον αιώνα του αιώνος, είναι αιώνιος, καθαρά πράγματα, είναι αιώνιος, αυτό λέει. Βλέπει από κάτω το θέατρο, θα λέγαμε, κατά έναν τρόπο, και είναι οι άγγελοι που προβάλλει, μετά τη γέννηση, το λέει και σε εμάς τώρα, ο θρόνος σου, ο Θεέ, εις τον αιώνα του αιώνος. Η ράβδος, ράβδος ευθύνητος, η ράβδος της βασιλείας σου. Ράβδος δεν είναι η μαγκούρα, αλλά είναι ο νόμος του Θεού που είναι ευθύς, ειλικρινής, φωτεινός. Ράβδος ευθύνητος. Η ράβδος της βασιλείας σου. Θα βασιλεύσεις στο θρόνο, αλλά με νόμο το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα μεταφέρουμε τώρα το νου μας σε μία άλλη εικόνα που δεν έχουμε ξαναπεί. Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει, λέγει, τον Πατέρα να στέλνει τον Υιό στον κόσμο.
το βλέπει και λέγει να το πω εξηγημένα από την προφητεία που αναφέρει σε χρύο με έλαιο αγκαλιάσεως, σε χρύο με λάδι. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι τα παλιά τα χρόνια στο Ισραήλ όλοι οι βασιλείς και ο Δαβίδ ο ίδιος πριν γίνουν, να ανακηρυχθούν βασιλείς πήγαινε ένας προφήτης απεσταλμένος στον Θεό και τον έχριε με Άγιο Έλαιο για να γίνει βασιλιάς. Παίρνει την ίδια εικόνα ο Θεός και μας λέει και ο Υιός του Θεού που είπε είσαι παιδί μου, είσαι βασιλιάς ο Θεέ που λέει και λοιπά, τον έχρισε λέει ο ίδιος ο πατέρας με λάδι, λέει για να κάνω τι, για να κατέβω στον κόσμο και να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέμε. Με έστειλε, ευαγγελίσαστε για να κηρύξω στους φτωχούς, στους ανθρώπους που ήσαν άμυροι, δυστυχισμένοι από γνώση Θεού. Αφού λάτρευα τα είδωλα. Φτωχοί, φτωχότατοι. Από γνώση Θεού. Λοιπόν εσύ ο Θεέ θα κατέβεις, θα γίνεις άνθρωπος και θα κηρύξεις το Ευαγγέλιο, αυτό τη ράβδο την ευθύτητα που ανέφερε ο Δαβίδ, το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Και λέει παρακάτω εγμαλώτος θα δώσεις άφεση, λύτρωση και λοιπά. Και πράγματι ήταν δέσμιος ο κόσμος πριν κατέβει ο Θεός στον κόσμο, ο Κύριος δηλαδή. Μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα για αυτά τα δεσμά, όχι τις φυλακής αλυσίδες, χειρότερες λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί το κατάλαβε όταν τον κάλεσε ο Κύριος και μετά ότι υπάρχουν και άλλα δεσμά που δεν τα καταλαβαίνουμε. Και μου κάνει εντύπωση που διαβάζω τους ύμνους της Εκκλησίας των Αγίων που γιορτάζουν κάθε μέρα και ο Άγιος Νικόδημος που έχει γράψει παρακλητικό κανόνα δανεισμένο από Αγίους στην αρχή που ξεκινάει παρουσιάζει τον άνθρωπο δέσμιο να μιλά στην Παναγία και η Παναγία να μιλά στον Κύριο, να λέει η ψυχή του ανθρώπου Παναγία μου λύσε με τα δεσμά και απαντάει η Παναγία Γιέ μου σε παρακαλώ το παιδί το αδερφός που με παρακαλάει λύσε τα δεσμά. Έχει ένα τέτοιο διάλογο στις αρχές το παρακλητικός κανόνας και διαβάζοντάς το Θεέ μου οι Άγιοι καταλαβαίνουν ότι ήταν ένα δεσμά, δώσε μου και εγώ να το καταλάβω γιατί δεν καταλαβαίνω και το πράγμα ότι έχω μέσα μου αλυσίδες βαριές στην ψυχή δηλαδή εννοώ. Με έχει δέσει ο κερατάς και δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Και είναι γεγονός. Γράφει ο Παΐσιος. Για να καταλάβω, με καταλάβει πιο απλά. Ποια τα δεσμά. Ο αδερφός μου έχει όλα τα αγαθά. Εγώ δεν έχω. Νιώθω μια βελόνα να με τρυπάει. Γιατί ο αδερφός μου έχει αγαθά και δεν με τρυπάει μια φορά, κάθε φορά που θα δω παρόμοια γεγονότα. Παρόμοια συμβαίνει και με όλα τα πάθη που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Ο Απόστολος Παύλος που ένιωσε σε βαθμό που ο Κύριος γνωρίζει δυνατά αυτά τα δεσμά γράφει σε μια επιστολή
ποιος θα με χωρίσει από τη σκλαβιά που μου έχουν βάλει τα δεσμάτα πνευματικά. Και φωνάζει, μόνο ο Κύριος. Γιατί τον έλυσε ο Κύριος. Αλλά το ένιωθε. Και όταν ακόμα, μετά τη μετανιά του, που είχε λυτρωθεί, που είχε καταλάβει ότι ο Κύριος είναι μαζί του, έφερε στο νου του αυτή την κατάσταση την προηγούμενη, φώναζε, είμαι ο πρώτος αμαρτωλός. Έτσι αισθάνονται όλοι οι Άγιοι. Και όταν λοιπόν διάβαζα και τα πράγματα, λέω, θα πρέπει να έχω πουρή μέσα μου για να μην καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Έτσι είναι, δεν είναι αλλιώς. Και εδώ λοιπόν λέγει, επαναλαμβάνω, ποιος θα με βγάλει από το πουρί η ράβδος της βασιλείας του Κυρίου. Επαναλαμβάνω, είναι το φως. Είναι η φωτιά που καίει την αμαρτία. Καθαρίζει, φωτίζει, καίει. Γι' αυτό λέει, ξέρετε κάτι, εξαρτάται πώς διαβάζει ο κανείς, ο κάθε άνθρωπος. Τι μάτια παρακαλεί να δώσει ο Θεός. Ήμουνα σε κάποιο μέρος μια μέρα και μου είδαν το σταυρό το ξύλινο που έχω εδώ πέρα, δύο κυρίες. Και σταυρό, και μου ξεφύτρωσαν, γιατί το λέω εκεί να το καταλάβετε, ότι εμείς έχουμε, ακολουθούμε μόνο το Ευαγγέλιο, παράδοση Εκκλησία. Και είπα, το διαβάζει και ο διάβολος το Ευαγγέλιο του, μα το ξέρει απ' έξω το Ευαγγέλιο, είπα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το ξέρει από γραφές ο διάβολος, γιατί είναι ο πρώτος θεολόγος. Αφού ήταν άγγελος, καλά. Ξέρει καλύτερα από εμάς το Θεό. Ο διάβολος ήταν άγγελος. Είχε συμβίωση δίπλα στο Θεό ήταν. Και αλιακλάσμα δευτερολέπτου, εκεί μπορεί να καταλάβουμε τι είναι ο εγωισμός. Πόσους δεν ταράζει ο εγωισμός. Γράφει ο Άγιος Παΐσιος, στο Σινά που ήμουνα, και πήγαινα στο Σινά, στο Ιεροσόλυμα. Χτύπαγε η καμπάρα και πήγαινα στην εκκλησία. Εκεί λέει ήταν και κάποιος, δεν θυμάμαι όνομα, θυμάμαι το γεγονός όμως, που εξιαζόταν τακτικά και είχε εμφάνιση ανθρώπου με ταπείνωση. Κάποια μέρα λοιπόν είχε αργήσει να πάει στην εκκλησία και πάει κάποιος στην πόρτα. Τάκ, τάκ, τάκ. Σήκω, Κώστα, άργησες. Ανοίγει την πόρτα και του λέει, θα μου πεις εμένα άργησα. Έφυγε η ταπείνωση αμέσως. Μόλις τον έδειξε κάποιος, το καταλαβαίνουμε καλά, οι ταραχές όλες που περνάμε δεν έχουν καμία άλλη αιτία. Λείπει η ταπείνωση. Το καταλαβαίνουμε τον αυτό μου δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να... Έτσι είναι. Μικρό πράγμα είναι να ταράζεσαι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο θρόνος λοιπόν του Κυρίου είναι στα δεξιά του Πατέρα. Κοιτάξτε, για να μην μπερδευόμαστε. Σαν Θεός είναι πανταχού παρόν. Το λέμε, ο πανταχού παρόν. Αλλά έλαβε και ανθρώπινο σώμα, το οποίο ανέβασε θεωμένο, το σώμα το ανθρώπινο, θεωμένο ψηλά, στα δεξιά του Πατέρα. Η τιμή που έδωσε, να το προσέξουμε. Συμβολικά για μας, όταν πάμε στην αγκαλιά του Θεού, δηλαδή στον Παράδεισο, ή δεξιά είμαστε, ή μπροστά είμαστε, ή πίσω δεξιά είμαστε πάντοτε. Το καταλάβουμε καλά, δεν υπάρχει έτσι χώρος στον Θεό επάνω,
Αλλά επειδή πρέπει να καταλαβαίνουμε την τιμή που κάνει ο Θεός σε εμάς, λέμε στα δεξιά του Πατέρα. Εκεί θα σταθούμε όταν φύγουμε από τον κόσμο. Ο Κύριος έλυσε ένα πρόβλημα που δεν το λύνει ο άνθρωπος. Ένα και μοναδικό. Όλα τα άλλα τα λύνει, αλλά ένα που δεν μπορεί να το λύσει ο άνθρωπος, το έλυσε ο Κύριος. Θανάτο, θάνατον, πατή σας. Τελείωσε. Έχω τον Κύριο σημαίνει δεν πεθαίνω. Το ζω εκείνο το πράγμα, γιατί ζει ένα μείον Χριστός. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζει μέσα μου ο Κύριος. Και συνεχίζει λοιπόν και λέει, εσύ το παιδί μου, ο πατέρας στο γιο, τον Κύριο. Επαναλαμβάνω, προφητεία είναι αυτή του Δαβίδ. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας ανομίων. Προσέξτε, η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται το μίσος. Όχι κατά του αδελφού, κατά του κακού, της ανομίας, της βλαστημίας, κατά του όρκου, μίσος. Όχι κατά ανθρώπων. Δια τούτο, επειδή εσύ εμίσεις την ανομία, λέει, σε έχρισε ο Θεός έλεον γαλιάσεως παρά τους μετόχους. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Ο Κύριος χρήστηκε όχι ως Θεός, αλλά σαν απεσταλμένος στη γη άνθρωπος με έλεο αγαλιάσεως. Δηλαδή ήταν φορέας Αγίου Πνεύματος. Πέρα για πέρα. Σαν άνθρωπος. Και έλαβε, λέει, το λάδι αυτό από τον πατέρα του παρά τους μετόχους. Παραπάνω από άλλους που έχουν μετοχή στο λάδι της αγαλιάσεως. Ξαναπώ μια φορά. Έχουμε, πώς λένε, έχει, λέει, μετοχές στην τράπεζα. Αυτός έχει πολλές, αυτός έχει πάρα πολλές μετοχές. Εμείς έχουμε μετοχές στη τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το λάδι που παίρνουμε στο βάπτισμα. Και ο Κύριος βαπτίστηκε και ο Κύριος από τον πατέρα του αλήφθηκε με λάδι σαν Υιός του Θεού και εμείς παίρνουμε το λαδάκι της αγαλλιώσεως, αλλά κατώτερα από τον Κύριο. Ο Κύριος από εμάς που είμαστε μέτοχοι του λαδιού του Αγίου Πνεύματος πήρε παραπάνω, παρά τους μετόχους, παραπάνω έλεο αγαλιάσεως. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Επόμενο είναι πώς θα μας δώσει από το λαδάκι του ο Κύριος αν έχει ίσα με εμάς. Δεν θα χρειαζόμαστε τότε. Τα βλέπει αυτά λοιπόν ο Δαβίδ, τα λέει ο Δαβίδ και τα πράγματα ότι έτσι έγινε όπως τα λέω και του φωνάζει τώρα ο Κύριος, ο πατέρας με το στόμα του Δαβίδ. Συ καταρχάς Κύριε την γίνε θεμελίω σας και έργα το χειρό σου εισήν οι ουρανοί. Εσύ έφτιαξες λέει τίχη και με τα δαχτυλάκια σου έργα το δάχτυλο σου. Δεν έχει δάχτυλα ο Κύριος. Ο Κύριος πως το λέει, νεύμα έκανε με το μάτι, θα λέγαμε, και έγιναν. Αλλά όμως Κύριε, λέει ο Δαβίδ, εγώ βλέπω, μου το δείχνεις τώρα που τα γράφω και τα λέω, μου το δείχνεις, ότι οι ουρανοί σβήνουν, χάνονται. Αυτοί οι ουρανοί, γράφει εδώ, απολούνται. Συ δε διαμένεις, μόνο εσύ μένεις και είσαι αιώνιος. Κάπου λέει ο, και ο Κύριος το λέει, αλλά και ο αδελφός Ιάκωβος, καινούς ουρανούς και καινή γη προσδοκόμενο. Άλλους ουρανούς
και αλλοί εκεί περιμένουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Αφού οι πατέρες λένε ότι όταν θα σταματήσει να λειτουργεί η εκκλησία μας, να τελεί λειτουργίες, να γίνει τελευταία λειτουργία, αυτομάτως ανατροπή του σύμπαντος, του υλικού σύμπαντος. Τέλος κόσμου, οι λειτουργίες που γίνονται βαστά τον κόσμο. Άρα λοιπόν, ο ουρανός και η γη τελειώνουν. Συ δεν θα τελειώσεις, δεν τελειώνεις ποτέ, γράφει. Είναι λοιπόν ο Κύριος ο Δημιουργός, έχει Πατέρα το Θεό, έχει αδέλφια εμάς. Και κάπου αλλού, δεν ξέρω αν είναι παρακάτω, λέει, δεν ντρέπεται να μας λέει αδέλφια του. Το λέει κάπου. Και δεν ασχύρεται να ακούσει εμάς καλή λέμα. Ούκαι ντρεπόμενος λέει. Χωρίς να ντρέπεται, μας ονομάζει αδέρφια του. Πόσο επιπόλαιοι είμαστε, Παναγία. Να μην συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριος είναι ο Υιός που του είπε είσαι ο Θεός. Και το φωνάζει και αυτό ο Δαβίδ που θα ακούσουμε τώρα. Εγώ δεν λέγω ότι εμείς θεοί είστε και οι υψίστου πάντες. Το λέει. Λέει εσείς, εμείς δηλαδή. Σας το λέω ξεκάθαρα, είστε παιδιά του Θεού. Θεοί, θεοί, μικροί θεοί. Γιατί μας θεώνει κάθε μέρα με την προσευχή, με την μελέτη των γραφών, με τους μυς των Αγίων. Κάθε μέρα παίρνουμε από το Πνεύμα του Άγιον και έως σου, λέει ο Απόστολος Παύλος, γίνομαι από την παιδική, βρεφική, παιδική, νεανική ηλικία, άνδρες τέλη εις μέτρων ηλικίας. Ακολουθείτε και πνευματικά πορεία μεγαλώματος. Όπως μεγαλώνουν τα υλικά, κατά ένα τέτοιο τρόπο, εσωτερικά, γίνεται η μεταβολή στην ψυχή. Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο που πήγε, κήρυξε, έφτιαξε την εκκλησία, δεν βάπτισε χριστιανούς, λέει γιατί βάπτισα μόνο Στεφανάκο και λέει εγώ ήρθα εκεί και σας μετέδωσα το Πνεύμα του Άγιου ώστε να πορευτείτε πάντα από πίστη σε πίστη. Λέει τώρα λέει να έρθω εκεί, να έρθω με ράβδο ή εν αγάπη, λέει, να έρθω λέει κρατώντας λέει να σας πελεκίσω ή να έρθω με αγάπη. Θα χρειαστεί, λέει, πάλι να ξαναγυρίσω σε αυτά που σας δίδαξα από την αρχή. Πάλι παιδεία γίνατε, γι' αυτό το λέω, πάλι γίνατε παιδιά μικρά, λέει. Ενώ έπρεπε τώρα να είστε άνδρες πνευματικά. Έχουμε, αδέρφια μου, δίπλα στο Χριστό προορισμό. Να γίνουμε, όπως λέει και ο Κύριος, αδέρφια του, άνδρες τέλη, που να είναι η ηλικία μας πνευματικά τέλεια. Και να προσέξουμε κάτι. Έχουμε ακούσει, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, προς τίνα των αγγέλων ήδη και ποτέ, σε ποιον άγγελο, όχι άνθρωπο, έχει πει ποτέ ο Θεός. Η απάντηση είναι σε κανένα. Το διαβάζω. Τι είπε. Κάθε εκ δεξιών μου, κάθισε στα δεξιά μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιο τον ποδό σου. Κάθισε δεξιά μου, μέχρι ότου οι εχθροί σου έρθουν κάτω από ποδαράκια σου. Αυτό τι σημαίνει πιο απλά. Θα ιτηθούν όλοι οι εχθροί. Και λέει, έσχατος πάντων, καταλυθήσετε λεωθάνατος, που είναι
που είναι αιτία που, που έχει αιτία το διάβολο. Αφού ιτήθηκε ο θάνατος και ο διάβολος πάει πια, δεν έχει δύναμη. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κλείσαμε το κεφάλαιο, το πρώτο, της προς Εβραίους επιστολής. Να έχουμε του Κυρίου το φως και τη δύναμη να πορευθούμε. Αμήν. Αμήν. Πέστε καν, θέλετε καμιά πορεία και να μην σας κουράζω άλλο. Θα ρωτήσω κάτι εγώ. Να ρωτήσεις. Όταν έκανε τον άνθρωπο ο Θεός, τον φύσηξε. Του. Τον φύσηξε, λέω. Ναι. Τους εμπνοεί. Δηλαδή την ψυχή. Αυτή δηλαδή το Άγιο Πράγμα πώς αμαρτάνει. Δεν άκουσα. Πώς αμαρτάνει αυτό το πράγμα, αφού είναι πλοή του Χριστού, του Θεού. Ναι. Αν είχε φτιάξει ο Θεός ψυχή που θα ήταν σε πάγια κατάσταση, τότε δεν θα έκανε πτώση. Αυτό δεν το είχε. Άφησε σαν περιθώριο τη θέληση να κουμαντέρει αυτή την παραπέρα πορεία, η οποία θέλησε, είπε ναι στο διάβολο και στο Θεό. Γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Και τώρα, για να επανέλθουμε σε αυτή την κατάσταση, χρειάζεται Κύριε μόνο σε σένα. Και έτσι πορευόμενοι φτάνουν εκεί που θα είμαστε όταν δεν είχαμε αμαρτήσει. Και όταν λέει πνοή του Θεού, δεν έχει ο Θεός κάποιο φύσημα, αλλά για να καταλάβουμε εμείς το λέγει το πράγμα. Έφτιαξε την ψυχή του ανθρώπου που ομοιάζει κατά έναν τρόπο με το Θεό η ψυχή του ανθρώπου. Άλλωστε, λέει, κατ' εικόνα και κα δομοίωση. Και δεν σημαίνει ότι αυτό ήταν τετελεσμένο από ότι είδες, λέει, εάν φάγεται, λέει, από το δέντρο, δεν πρόκειται για δέντρο. Λέει, ο Άγιος Γρηγόριος το λέει, δεν είναι δέντρο, αλλά είναι συμβολισμός. Τι συμβολίζει δηλαδή, εάν φάγεται από το δέντρο της νόσεως? Συμβολίζει το εξής. Ο Αδάμ, γιατί τους είπε, εάν δεν φάτε θα γίνετε θεοί. Αυτό που λέει Δαβίδ, θεοί υψίστου, θα γίνετε θεοί. Δεν ακολούθησε ο Αδάμ και η Εύα το δρόμο που είχε πει, εγώ σας φτιάχνω τώρα εδώ, σε αυτό το σημείο, θα πάτε ίσαμε εκεί με υπακοή. Μην βιαστείτε να πάτε με άλλο τρόπο, εκεί στο τέρμα, αν πάτε με άλλο τρόπο, τελειώσατε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, βιάστηκαν να γίνουν θεοί και αφού βιάστηκαν, στραπατσαρίστηκαν. Λέει, δεν βιάζεσαι, άμα βιαστείς, δεν θα σκότω, δεν θα πες κάτω να χτυπήσεις. Σε όλα τα θέματα, χρειάζεται αυτό το όριο για να κάνουμε κάτι. Το προσπερνάμε το όριο ή πως λέει απλώς ο λαός και φεύγουμε τώρα. Λέει, σου βάζουν στον δρόμο που πας με το αυτοκίνητό σου πινακίδες. Σου λέει, μην πας πάνω από 60, αν πας με 100, σκοτώθηκες. Αυτό κάνει ο Αδάμ και Εύα. Σκοτωθήκανε στον δρόμο. Το κατάλαβες καλά. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα. Παραβιάζουμε τα σύμπαντα. Σε εντολές του Θεού. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ ημών, ευλογήσου αγαθείς, ευλογήθητο το όνομά σου, τεθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το όνομά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των ευλογήσου σου, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ελέγχεις ημάς τους πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό. Συνέχεια στην προς Εβραίους επιστολή.
Ο Κύριος, Υιός του Θεού. Εμείς, μικροί θεοί επί της γης, αδέρφια του Κυρίου μας. Okay. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, όσο και να αλλάξει ώρα. Όχι, ώρα είναι από όσο μας είναι να πάρει. Από όσο αλλάξει, γι' αυτό την βάλα. Δεν είχε μερική, θα είναι και θα είναι πίσω. Καλό και πότε να πάρει. Ότι και να είναι έξω μάλλον. 6 ώρα.